Πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, γιατί μπορεί να μας έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως οι εκλογές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά κάποια παιδιά, δεν ξέρω πόσα από αυτά μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, μετρούν αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος. Παρασκευή λοιπόν 2 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια, την προηγούμενη μέρα ξεκινούν και τα ΕΠΑΛ. Αυτός είναι έτσι ο προγραμματισμός για τα 4 μαθήματα τα οποία θα δώσουν τα παιδιά. Και τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 31 του μήνα, δύο μέρες πριν, θα τελεστεί μια θεία λειτουργία στον Άγιο Τίτο για αυτά τα παιδιά. Φαντάζομαι θα είναι σε ένα ιδιαίτερο κλίμα, να χαλαρώσουν, να συσκεφθούν και βεβαίως να πάρουν και την ευλογία και την ευχή για καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα θα πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα διαφορετικό θέμα και να σταθούμε λίγο στο πώς αντιλαμβάνεται τη στήριξη που πρέπει να δίνουμε στους υποψηφίους η Εκκλησία της Κρήτης. Καθώς, Εύη. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ιωάννη Λίλη, είναι επίκορος καθηγητής και πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Θεολόγων. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε Ιωάννη και συνεργάτη εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Λοιπόν, για ακόμα μία χρονιά θα έχουμε μία θεία λειτουργία, σωστά, στον Άγιο Τίτο στις 31 του μήνα. Από τις 8 έως και τις 9.30 το απόγευμα, προκειμένου να δοθεί μια στήριξη, πνευματική κυρίως, στους υποψηφίους των πανελλαδικών. Ναι, έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Εκκλησία κάνει τη Θεία Λειτουργία για να βοηθήσει τα παιδιά. Συνήθως τους δίνει και ένα αναμνηστικό δώρο ή ένα στυλό, ένα ενθύμιο την δύσκολη εκείνη ώρα. Γνωρίζει ότι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη ζωή τους και θέλει κυρίως να δείξει ότι εκτός από την γνώση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, χρειάζεται και η προσευχή και για να απαλυνθεί λίγο η ψυχή εκείνη τη δύσκολη ώρα, αλλά και για να μην υπάρξει η σύγχυση στο μυαλό των παιδιών, ακόμα και των πιο διαβασμένων, καθώς πολλές φορές συμβαίνει αυτό εκείνη τη δύσκολη ώρα. Πρέπει να πω τα παιδιά ανταποκρίνονται, γιατί μου είπε και ο ιερέας του ναού, πάρα πολλά παιδιά βρίσκονται κάθε χρόνο στη Θεία Λειτουργία, θέλουν την ώρα αυτή έτσι να ξεκουραστούν ψυχικά και φαίνεται ότι νιώθουν και τα παιδιά έχουν μία εξάρτηση, όσο καλοί μάθητες και αν είναι, από κάπου εξαρτιούνται. Βέβαια, ξέρουμε εμείς ότι υπάρχει ο Θεός, η μία Αγία Τριάδα, ακόμα και να μην το γνωρίζει κανείς αυτό, νιώθει ότι υπάρχει αυτή η ματαιότητα, από κάπου θέλει μια εξάρτηση, κάνει το σταυρό του και με πολύ χαρά πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία. Αναφορικά τώρα, Ιωάννη, με την ανταπόκριση τα περασμένα έτη, σε αυτή την πρόσκληση της Εκκλησίας προς τους υποψηφίους, για βάλε μας λίγο στο κλίμα, υπήρχε ανταπόκριση, γέμιζε η Εκκλησία. Ναι, πάρα πολλά παιδιά και ναι. Πάρα πολλά παιδιά, πολλή συμμετοχή, είναι γεμάτη. Όλοι φαντάζομαι και παιδιά που δεν εκκλησιάζονται ίσως πολυτακτικά, πηγαίνουν εκείνη την ώρα. Και οι ιερείς το μαρτυρούν αυτό. Πολλές φορές βρίσκονται και εκπαιδευτικοί και με τον παρηγορητικό λόγο του και ενισχυτικό λόγο του ιερέα, που πολλοί ιερείς είναι και εκπαιδευτικοί. Στον Άγιο Τίτο συμβαίνει αυτό με τον πατέρα Εμμανουήλ, ένα εκ των ιερέων. Υπάρχει αυτή η στιγμή πολύ σημαντική και η βοήθεια εκ μέρους της Εκκλησίας. Εγώ θα το, αν μου επιτρέπετε να πω πολύ σύντομα, έτσι το παρομοιάζω με, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι σε πολύ κρίσιμες στιγμές έχει μία εξάρτηση, θέλει μία βοήθεια, ό,τι και να κάνει ο ίδιος. Η Εκκλησία πάντοτε τονίζει τη γνώση, τη μελέτη βέβαια και τον κόπο. Το τονίζουν πολλά βιβλία και της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ο εκκλησιαστής, ότι αν εμείς δεν αγωνιστούμε, δεν διαβάσουμε, δεν μπορεί να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά δεν αρκεί όμως μόνο αυτό ο κόπος. Σωστά, είναι και πνευματική ισορροπία και ηρεμία γενικά που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος για να πετύχει το στόχο του, Εύη. Θα συμπλήρωνα σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Λίλης, ότι είναι και μια καλή ευκαιρία δύο μέρες πριν, εντάξει, ότι διάβασαν τα παιδιά, να κάνουν και κάτι διαφορετικό, λίγο έτσι αυτή τη μία μισή ώρα, να χαλαρώσουν, να συλλέξουν έτσι τις δυνάμεις, για να μπορέσουν να αποδώσουν σε αυτό το δύσκολο έργο που καλούνται εκείνα τα πρωινά. Ναι, νομίζω αυτό το λένε και οι ψυχολόγοι, ότι θέλει μια ξεκούραση 2-3 μέρες νωρίτερα, να μην πάνε με την ένταση ακριβώς να γράψουν. Και έχει ιδιαίτερη σημασία έτσι, και η θεολογία και η Εκκλησία μετέχει σε αυτό το κλίμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους. Καλή επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο στην Εκκλησία της Κρήτης για την πρωτοβουλία της, πραγματικά. Είτε βρίσκεται κάποιος κοντά στην Εκκλησία είτε όχι, θα πρέπει να σεβαστεί στο ότι η Εκκλησία της Κρήτης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μέσα από αυτή την πρωτοβουλία κοντά
στις οικογένειες των υποψηφίων και στους ίδιους τους υποψηφίους. Και κάτι νομίζω, αν μου επιτρέπετε να πω τελευταίο, ότι δεν είναι το τέλος, ό,τι και να συμβεί, να μην πιστέψουν ότι εδώ τελείωσαν όλα, αν ομιγέντου υπάρξει μια αποτυχία. Μάλιστα. Η ζωή είναι πολύ μεγάλη και συνεχίζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.